Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Look & Cook βίντεο. Σήμερα, εξαιρετική συνταγή, παίνες ο γκρατέν με κοτόπουλο και τυριά στο φούρνο. Ξέρετε, από αυτά τα φαγητά, κόλαση. Είναι και πολύ εύκολο και πολύ νόστιμο. Τα έχει όλα αυτή η συνταγή και γρήγορο. Όλα αυτά δηλαδή που ζητάτε κατά καιρούς, όχι κατά καιρούς, κατά κύριο λόγο δηλαδή, τα έχει αυτή εδώ συνταγή νοστιμότατη. Και θα ξεκινήσουμε να λατήσουμε λίγο το κοτόπουλο εδώ πρώτα. Έχουμε στήθος από κοτόπουλο κομμένο σε μικρά κομμάτια, γιατί θα το μαγειρέψουμε στα γρήγορα, θα του δώσουμε ένα σοτάρισμα δηλαδή εδώ, και μετά θα μαγειρευτεί στο φούρνο μαζί με τα ζυμαρικά και όλα τα υπόλοιπα ωραία πράγματα που θα βάλουμε, τα τυριά και όλα αυτά. Λοιπόν, λίγο αλατάκι ακόμα. Και προσοχή εδώ, παιδιά, να ζεστάνουμε καλά το σκεύος. Αν το σκεύος μας δεν είναι καλά ζεσταμένο, δεν θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία, γιατί τι θα γίνει, θα κολλήσει το κοτόπουλο. Εντάξει. Οπότε, καλό ζέσταμα το σκεύος, λίγο ελαιόλαδο. Δεν χρειαζόμαστε μεγάλη ποσότητα. Ωραία. Και κοτόπουλο μέσα. Τέλεια. Οπότε τσεκάρουμε, θέλουμε να δώσουμε ένα πολύ ωραίο χρωματάκι, γιατί το χρωματάκι σημαίνει γεύση, εντάξει. Αλλά επειδή είναι λεπτά τα κομμάτια, παιδιά, θέλει προσοχή να το κάνουμε στα γρήγορα, έτσι ώστε να μην παραμαγειρέψουμε το κοτόπουλο. Θα δούμε λοιπόν ότι έχουμε δώσει χρώμα, είναι ώρα να γυρίσω από την άλλη μεριά. Και σε αυτήν εδώ τη φάση θα προσθέσω και λίγο βουτυράκι, χρησιμοποιώ βούτυρο Όλυμπος, γιατί σε αυτό εδώ το σημείο θέλω να δώσω ένα πολύ ωραίο άρωμα στο κοτόπουλο, και αυτό το πετυχαίνω με το βούτυρο, καθώς θα το προσθέσω μέσα εδώ και καθώς το βούτυρο θα λιώνει, θα αρχίσει να αναδίδεται όλο αυτό το υπέροχο άρωμά του, να καβουρδίζεται λιγάκι, και όλο αυτό φυσικά θα εμπλουτίσει γευστικά το κοτόπουλο, γιατί το σωστό βούτυρο έχει πάρα πολύ ωραίο άρωμα και μας δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Όπως είναι φυσικά το βούτυρο αυτό εδώ που χρησιμοποιούμε σήμερα, το βούτυρο Όλυμπος. Εδώ τι πρέπει να προσέξουμε τώρα, από τη στιγμή που προσθέτουμε το βούτυρο, πρέπει να προσέξουμε να μην το αφήσουμε πολλή ώρα και αρχίσει και καίγεται. Γι' αυτό δεν σοτάρουμε ποτέ με ολόκληρο βούτυρο, αλλά το προσθέτουμε στο τέλος για να μας χαρίσει όλα του τα πλούσια και εξαιρετικά αρωματικά στοιχεία. Οπότε προσοχή εδώ. Θα τραβήξω τώρα την κατσαρόλα από τη φωτιά και θα αποσύρω το κοτόπουλο σε ένα απορροφητικό χαρτί. Οπότε, εδώ είμαστε ασφαλείς ότι δεν θα κάψουμε παραπάνω το βούτυρο και θα προσθέσουμε εδώ φρέσκο γάλα και σάλτσα μπεσαμέλ, την οποία έχουμε φτιάξει προηγούμενα, και θα σας έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο tip στο κανάλι για να δείτε πως φτιάχνουμε και την μπεσαμέλ. Απλή διαδικασία φυσικά. Και αυτή εδώ θα είναι η βάση. Η μπεσαμέλ με το γάλα θα είναι η βάση στην οποία θα πέσουν μέσα όλα τα υπόλοιπα υλικά για να κάνουμε αυτό το πλούσιο και λαχταριστό πιάτο ζυμαρικών. Θα βάλω την κατσαρόλα πάλι στη φωτιά. Εντάξει, να το φέρω σε ένα χαμηλό βρασμό. Και θα ξεκινήσουμε με... Έχουμε εδώ κασέρι. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ωραία ελληνικά τυριά, όπως τα συγκεκριμένα εδώ. Παραδοσιακά ελληνικά τυριά, φτιαγμένα με εξαιρετικής ποιότητας υλικά, με εξαιρετικής ποιότητας γάλα, εντάξει. Οπότε, κασέρι τρίβουμε, έχω τρίψει ήδη λίγο και θα τρίψω λίγο ακόμα. Ωραία. Μαζί με το κασέρι θα βάλουμε και λίγη γραβιέρα. Έχουμε εδώ ένα αρό κομμάτι. Έχω ήδη τρίψει λίγη από τη γραβιέρα, οπότε θα τρίψω και λίγη ακόμα. Και προσοχή εδώ, γιατί βλέπω ότι έχει αρχίσει και βράζει. Θα χαμηλώσω λίγο τη φωτιά για να είναι επικίνδυνο, πρέπει να προσέξουμε εδώ να μην μας κολλήσει, έτσι. Οπότε χαμηλά η φωτιά σε αυτό το σημείο. Ωραία, οπότε τα τυριά είναι έτοιμα τριμμένα και βλέπετε πόσο γρήγορη είναι αυτή η συνταγή. Πάρω ένα σύρμα εδώ πέρα να σπάσουμε λίγο την μπεσαμέλ. Χαμηλά η θερμοκρασία, παιδιά, γιατί θα αρχίσω να προσθέτω μέσα τα τυριά
Και εδώ δεν θέλουμε, θέλουμε απλά να λιώσει, να αρχίσει να λιώνει το κασέρι, η γραβιέρα που έχουμε εδώ. Οπότε, σε χαμηλή θερμοκρασία τα δουλεύουμε εδώ μέσα στην μπεσαμέλ, έτσι ώστε να αρχίσουν να λιώνουν μέσα εδώ και να δημιουργήσουν μία πηχτή, έτσι παχύρευστη σάλτσα, πάρα πολύ νόστιμη και λαχταριστή. Οπότε σιγά σιγά βλέπετε εδώ πως λιώνουν. Δεν θέλουμε ψηλή θερμοκρασία όπως είπα, θα περιμένετε λίγη ώρα για να γίνει σωστά και ωραία η διαδικασία. Ωραία, τα τυριά έχουν λιώσει, βλέπετε έχουμε εδώ αυτό το pizza effect που μου αρέσει να το λέω εγώ. Σε αυτή λοιπόν τη φάση, αφήστε το σύρμα καταρχάς γιατί δεν το χρειαζόμαστε πλέον, θα πάρουμε μια κουτάλα και θα προσθέσουμε βρασμένα ζυμαρικά, συγκεκριμένα πένες έχουμε εμείς, εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, οι οποίες είναι βρασμένες αλντέντε, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα μαγειρευτούν για κάμποση ώρα στο φούρνο ώστε να δώσουμε χρώμα σε όλο αυτό. Και τώρα, κοτόπουλο μέσα, κοτόπουλο που σοτάραμε προηγουμένως. Λίγο κεφαλοτήρι θα προσθέσουμε μέσα αλλά και από πάνω αργότερα στο ταψί. Και για το τέλος έχουμε κρατήσει λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμύδι, το πράσινο μέρος. Εντάξει, θα μας βοηθήσει έτσι εδώ να μας δώσει έτσι μια ψάδα και μια πικάντικη γεύση που τη θέλουμε, γιατί έχουμε βάλει όλα αυτά τα πλούσια τυριά και την μπεσαμέλ και όλο αυτό, τέλειο. Και θα ολοκληρώσουμε με λίγο βούτυρο ακόμα. Βάλαμε λίγο στην αρχή για το κοτόπουλο. Και εδώ θέλουμε τη γεύση από το βούτυρο. Ένα βούτυρο που είναι εξαιρετικά ποιοτικό γιατί φτιάχνεται αποκλειστικά από φρέσκο ελληνικό γάλα. Και φυσικά πρέπει να ξέρουμε, παιδιά, εφόσον το βούτυρο φτιάχνεται από γάλα, όσο καλύτερο είναι το γάλα, τόσο καλύτερο θα είναι και το βούτυρο. Οπότε όλοι μπορεί να έχει σταντάρει όλα αυτά και είμαστε σίγουροι. Σωματώνουμε λοιπόν και το βούτυρο σιγά σιγά. Μπορείτε να δείτε πόσο κρεμώδες είναι εδώ το αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι η θερμοκρασία είναι πάντα εδώ στο χαμηλό. Δεν θέλουμε να μας ξεφύγει, είναι αρκετά πηχτό το μείγμα και δεν θέλουμε να μας ξεφύγει να καεί στο κάτω μέρος της κατσαρόλας. Και θέλουμε να ενσωματώσουμε το βούτυρο μέσα και να μην λιώσει απλά στο φούρνο. Δεν θα μπορούσαμε να ρίξουμε το βούτυρο μέσα και να το αφήσουμε. Δεν θέλουμε να λιώσει, θέλουμε να ενσωματωθεί. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα πιο κρεμώδες αποτέλεσμα και όχι χωρισμένα λιπαρά και υγρά όταν θα ψηθεί το φαγητό. Έτσι, και όλο αυτό μας δώσει μια πολύ πιο πλούσια αίσθηση στο στόμα. Λοιπόν, τέλεια. Και ταψάκι. Λίγο βουτυράκι ακόμα θα χρειαστούμε για να βουτυρώσουμε το σκεύος και βλέπουμε ούτως ή άλλως πόσο ευέλικτο υλικό είναι το βούτυρο και για πόσες διαφορετικές χρήσεις είναι καλό και πάντα μας δίνει σούπερ γεύση. Και είναι τώρα ώρα εδώ, αφού έχουμε φτάσει εδώ πέρα. Εάν θέλετε να ρίξετε μια γευστική δοκιμή, πάντα είναι καλή ιδέα. Είναι λίγο δύσκολο εδώ πέρα με όλα το τυρί που έχουμε βάλει μέσα και λοιπά να θέλουμε αλάτι. Κρεμώδες, πλούσιο, βελούδινο στο στόμα και όντως δεν χρειαζόμαστε αλάτι, αλλά πάντα παιδιά όταν μαγειρεύουμε είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να δοκιμάζουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα. Οπότε, πάμε προσεκτικά μέσα εδώ. Βάλουμε πολύ ωραία ντοματίνια από πάνω και θα μας βοηθήσουν με τη φρεσκάδα τους και την ελαφριά οξύτητά τους να ισορροπήσουν ακόμα περισσότερο αυτό το πιάτο. Φυσικά, αν δεν θέλετε, μπορείτε να τα αφήσετε εκτός. Εμένα μου αρέσουν πολύ, προτείνω να τα βάλετε. Και αλμυρό τυρί, κεφαλοτύρι που έχουμε εδώ. Ένα σούπερ ελληνικό τυρί, θα μας δώσει φυσικά και άλλη γεύση, αλλά το σημαντικότερο που θέλουμε εδώ είναι η κρούστα που θα γίνει από πάνω, όταν θα ψηθεί όλο αυτό, θα μας δώσει έτσι ένα ωραίο τραγανιστό και λαχταριστό αποτέλεσμα. Και τώρα ψήσιμο, 180 βαθμούς Κελσίου στο φούρνο, θέλουμε να ροδίσει
η απάνω επιφάνεια καλά. Και αυτό θα χρειαστεί περίπου 1-20 λεπτό, αλλά θα το δείτε κιόλας. Σημαντικότερα απλά να το δείτε. Πάμε λοιπόν φούρνο. Η γευστική βόμβα έχει βγει από τον φούρνο και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Βλέπετε εδώ, διάφορα χορευτικά γίνονται εδώ μέσα στο πυρεξάκι αυτό. Θα βγάλουμε ένα... Εδώ, παιδιά, μην περιμένετε κομμάτι και τέτοια. Εντάξει. Θα βγάλετε μια ωραία κουταλιά. Δεν ξέρω αν ακούτε όλους αυτούς τους ήχους, τους οποίους ακούω κι εγώ εδώ. Εδώ δεν πάμε για τόσο για εμφάνιση. Πάμε για θάνατο μετά της γευστικής δοκιμής. Έχουμε δηλαδή εδώ το λαχταριστό ζυμαρικό, έχει μείνει ακόμα al dente. Η σάλτσα γύρω που το επικαλύπτει, το κοτόπουλο. Είναι πραγματικά πολύ πολύ special. Θέλω οπωσδήποτε να γίνετε κι εσείς πολύ special φτιάχνοντας αυτήν εδώ τη λαχταριστή συνταγή. Σίγουρα κάντε κάποιο subscribe, έτσι νομίζω το αξίζουμε. Αλλά ακόμα πιο σημαντικά να μας γράψετε τα σχόλιά σας από κάτω από το βίντεο και να μοιραστείτε μαζί μας τις εντυπώσεις σας για αυτή τη συνταγή. Όπως πάντα, εγώ θα σας περιμένω σε μια επόμενη λαχταριστή συνταγή και μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά, αλλά να μαγειρεύετε ακόμα καλύτερα. Τα λέμε.